Και πρέπει να έχουμε υπόψη μας, και το έχουμε υπόψη μας, ότι οι κλέφτες δεν κλέβουν ποτέ παλιοσίδερα. Θησαυρούς προσπαθούν να κλέψουν και να ληστεύσουν. Και όταν λέω κλέφτες, εννοώ και τον διάβολο που καίγεται από την πίστη μας, αλλά και τους ανθρώπους που πολεμούν τα ιερά και τα όσια της πίστης μας. Αυτές τις ημέρες προσπαθούν αυτό που λάμπει πιο πολύ από τον ήλιο, την λαμπροτέρα, λέει, του ηλίου, την Παναγία, αλλά μαζί και τον Κύριο Ιησού Χριστό τον Υιό της. Δύο είναι τα αίτια του πολέμου. Ένα, ότι δεν αντέχει ο διάβολος στην ακοή του ονόματος της μάνας του Κυρίου Ιησού Χριστού και στο όνομα του ιδίου του Υιού της, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Άλλωστε, για αυτό το πόλεμο είχε προφητεύσει ο Σιμεών ο προφήτης, όταν έπιασε στα χέρια του τον Χριστό, είπε στην Παναγία, από την καρδιά σου θα περάσει μαχαίρι δίκοπο, γιατί θα την πολεμήσουν και αυτή και τον Υιό της, και τον δει και καρφωμένο σταυρό επάνω, μετά από μια δεινή πολεμική, αλλά και στον Κύριό μας 40 ημερών πρέπει που ήταν, γύρισε και είπε, εσύ θα γίνεις αφορμή και αιτία λόγω της Παναγιότητός σου να πολεμηθείς από τα βρωμερά υποκείμενα του κόσμου τούτου. Το όνομά σου, το όνομα του Κυρίου δηλαδή, κείται εις πτώση και ανάσταση πολλών. Δηλαδή εις πτώση. Υπάρχουν άνθρωποι
που βλέπουν το φως και δεν το αντέχουν σαν τους τυφλοπόντικες. Θέλουν να ζουνε πάντα μέσα στην τρύπα. Και γιατί? Ειν γαρ πονηρά τα έργα αυτών, λέει ο Κύριος μας στο Ευαγγέλιο. Αυτών που πολεμούν το πρόσωπο του Κυρίου μας, τα πρόσωπα των Αγίων που είναι γύρω από το πρόσωπο του Κυρίου μας, ειν πονηρά τα έργα αυτών. Και ο Κύριος είπε, ή εμέ εμίσησαν και ημάς μισήσουσι. Υπάρχει φως. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει φως. Υπάρχει ήλιος. Όλα τα φώτα τα υπόλοιπα δεν έχουν τη δύναμη να ταγίσουν τον ήλιο. Υποχωρούν πρώτου ηλίου. Όλοι οι αστέρες του ουρανού. Μπορούμε να ταινίσουμε τον ήλιο, να δούμε τον ήλιο κατάματα. Είναι αδύνατο, θα την βρωθούμε. Έτσι και πολλοί εκ των ανθρώπων, συνανθρώπων μας, αδυνατούν να ταινίσουν το πρόσωπο της Θησιλίου Θεότητας, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γιατί δεν αντέχουν σε αυτό το φως. Στο σύμβολο της πίστεως, στο πιστεύω, λέμε πιστεύω εις ένα Θεό. Και στη συνέχεια λέμε τον Πατέρα Θεό, φως. Και στη συνέχεια λέμε και τον Υιόν ότι είναι φως, γιατί λέμε φως ο Πατέρας, φως ο Υιός, εκ φωτός λέμε ότι γεννήθηκε ο Υιός. Θα μνημονεύσω, θα φέρω στη μνήμη τη δική σας μία προφητεία γραμμένη 1080 χρόνια πριν τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εκεί, σε αυτή την προφητεία, βλέπει ο προφήτης Δαβίδ τον Θεόν ή του αποκαλύπτει ο Θεός, αν θέλετε καλύτερα, καταγράφει εκείνος την προφητεία που του αποκαλύπτει ο Θεός και τη μεταφέρει σε εμάς ως εξής. Μιλάει ο ίδιος ο Πατέρας στον γιο του και του λέει, Υιός μου είσαι, παιδί μου είσαι εσύ. Εγώ σήμερα, ο Πατέρας δηλαδή, σε γέννησα και σε γέννησα από τη δική μου ουσία. Την ουσία του Πατέρα. Με άλλα λόγια, Θεός είναι ο Πατέρας του κόσμου, Θεός είναι και ο Υιός που γεννήθηκε από τον Πατέρα. Φως είναι ο Πατέρας, φως και ο Υιός. Στο νου έρχεται μια μεγαλειώδης, πολύ μεγαλειώδης έκφραση της Αγίας Γραφής. Εκεί παρουσιάζεται ο Θεός ο Πατέρας μπροστά σε ένα χάος. Για το Θεό δεν υπάρχει χάος,
αυτά ισχύουν για μας. Και στο γάος αυτό υπάρχει έρευνο σκοτάδι. Όλα αυτά ισχύουν για μας. Εκεί λοιπόν, μπροστά σε αυτό το έρευος, το βαθύ σκοτάδι, ακούγεται η φωνή του Θεού, την οποία καταγράφει ο προφήτης Μωυσής, να λέει «γεννηθεί το φως», να γίνει το φως, για να βλέπουν τα δημιουργήματά του. Αυτός ποτέ, φως είναι ο ίδιος, για να βλέπουν τα δημιουργήματά του. Όταν είδαν το φως αυτό το δημιουργημένο, κάποια άλλα φώτα μικρά, πνευματικά φώτα, οι άγγελοι, όταν το είδαν λοιπόν να δημιουργείται, άρχισαν να υμνούν και να δοξάζουν τον Θεό, γιατί ο Θεός στέλνει φως στα δημιουργήματα στη γη. Ότε, γράφει η Αγία Γραφή, έγινε το φως, όταν έγινε το φως, είναι σαν με, με ύμνησαν, εμένα τον Πατέρα, τον Δημιουργό, όλοι οι άγγελοι. Από το φως τι θα προκύψει, φως θα προκύψει. Γι' αυτό και ο Υιός που γεννήθηκε από τον Πατέρα, φως. Φως και φώτα οι άγγελοι. Ο ήλιος που είναι φως πέφτει σε όλα τα δημιουργήματα και σε εκείνα που είναι ολοκάθαρα και σε εκείνα που είναι βρώμικα. Ποτέ μα ποτέ από τότε που έγινε ο ήλιος δεν λερώθηκε από τα βρώμικα δημιουργήματα, ούτε μία ακτίνα του. Έμεινε ανέβοφος, καθαρός και λαμπρός ο ήλιος. Και εμείς λέμε ότι η Αγία Τριάδα, η Αγία Τριάδα είναι τρία φώτα, φώτα πνευματικά, που δεν λερώνονται ποτέ από τη βρωμιά των δημιουργημάτων τους. Κυρίως από την ανθρώπινη βρωμιά. Δεν λερώνονται ποτέ. Θέλω να έρθω εκεί που ακριβώς γίνεται η πολεμική η μεγάλη τις ημέρες αυτές και στον Κύριο και από τον τύπο και από την τηλεόραση και στην Παναγία. Πολεμική και στο περιβάλλον του Κυρίου μας. Ας πολεμούνται τα πρόσωπα, τα Άγια και παραμόμετα πρόσωπα της πίστεώς μας. Έχει γνωρίσει η Εκκλησία μας όχι ένα πόλεμο, όχι δύο πολέμους. Όσο υπάρχει επί της γης πολεμείται και θα πολεμείται. Έχουμε μια απόδειξη, απόδειξη ατράνταχτη ότι τα αίματα με πρώτο το αίμα του αρχιμάρτυρος Κυρίου Ιησού Χριστού και στη συνέχεια μάλλον προηγήθηκαν τα νήπια που έδωσαν το αίμα τους όταν γεννήθηκε ο Χριστός. Ακολούθησε ο Κύριος μας στο Σταυρό επάνω και από εκεί και μετά στρατιές μαρτύρων, δισεκατομμύρια υπάρχουν μάρτυρες, Άγιοι
που βέβαια καταγράφονται στα συναξάρια οι περισσότεροι και άλλοι δεν καταγράφονται, έδωσαν, επαναλαμβάνω, έχησαν το αίμα τους για το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η ιστορία της ανθρωπότητας δεν έχει να παρουσιάσει τέτοια ομορφιά θυσίας μαρτύρων στο όνομα της Παναγάπης, όχι της έκφρας, στο όνομα της αγάπης. Και ποιας αγάπης? Της αγάπης εκείνης που ενώ σκοτώνεται αγαπάει εκείνο που σκοτώνει. Πάτερ άφεσ αυτής, και το αίμα τρέχει του Κυρίου. Κύριε μη στήσετε αμαρτία ταύτη, λέει ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, που πέφτουν οι πέτρες επάνω του και το σκοτώνουνε. Επαναλαμβάνω, η αγάπη δεν σκοτώνεται. Και με κεφαλαία γράμματα η αγάπη είναι ο Χριστός. Όταν πιάσανε τον Πέτρο και τον Ιωάννη και τους φέρανε στο συνέδριο, τους κάνανε ανάγκη τους Αποστόλους, αμέσως μετά την Πεντηκοστή, τους απειλούν και τους λέγουν: δεν θα σας ξανακούσουμε να κηρύξετε στο όνομα αυτό. Εκεί στο συνέδριο βρέθηκε και ένας νομικός δικηγόρος και κάνει μία πρόταση. Εφιστώντας την προσοχή στο συνέδριο, προσέξτε, μήπως πολεμώντας αυτούς που κηρύττουν στο όνομα του Ιησού Χριστού, μήπως είπε, πολεμώντας αυτούς, πολεμάτε το Θεό. Και είστε θεομάχοι και όχι ανθρωπομάχοι. Ας το γνωρίζουν όλοι εκείνοι που προσπαθούν να σβήσουν τον ήλιο που λέγεται Χριστός, ότι ο ήλιος θα φωτίζει, αυτοί θα παρέλθουν. Αυτό ας το γνωρίζουν, γιατί είναι θεομάχοι. Είδα, λέγει ο προφήτης Δαβίδ, θεομάχους ασεβείς να υψώνουν το ανάστημά τους σαν το κυπαρίσι, ότι αυτοί είναι και έχουν την δύναμη να σβήσουν και τον ήλιο ακόμη. Αλλά όταν λίγο αργότερα ή και αμέσως ξαναπέρασα για να δω πού είναι αυτή η θεομάχη, δεν ευρέθηκε ούτε και ο τόπος που πετάγανε. Η ιστορία έχει Νέρονα, έχει Καλλιούγουλα, Ιδοκλητιανό, αυτοκράτορες. Έχει μία σειρά από αυτοκράτορες μέχρι το 4ο αιώνα που έσυραν στο μαρτύριο μυριάδες μάρτυρας, έχησαν ποτάμια από αίματα χριστιανικά. Έλα όμως που το όνομα του Κυρίου στα ύψη, σαν λάβαρο υψώθηκε και διαδόθηκε στα πέρα της Οικουμένης η πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πού είναι αυτή και πού είναι η Εκκλησία? Η Εκκλησία λάμπει και θα λάβει σαν τον ήλιο, αυτή παρήθαν. Είναι, επαναλαμβάνω, ο Κύριος που πολεμείται, ο της δόξης Κύριος, και δεν είναι δυνατό ποτέ να σβήσει το όνομά του από τη γη.
Άλλωστε εμείται και εκεί ψηλά και μια μέρα, μια γλυκιά ημέρα, μια αιώνια ημέρα θα έρθει που εμείται παγκόσμια από όλους τους Αγίους όσοι φτάσουν στη Βασιλεία του Θεού. Το πρόσωπο της μάνας του Χριστού είναι απρόσβλητο. Δεν έχει να παρουσιάσει η κτήση, η υλική κτήση, σαν το πρόσωπο της Παναγίας μετά από την Αγία Τριάδα, άλλο πρόσωπο καθαρότερο. Λέγει, για να δούμε πόσο καθαρό είναι η Αγία Γραφή, μου λες στη γλώσσα τη δική μας, ζητάει η Παναγία από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, εγώ που δεν γνωρίζω άνδρα, μου λες, πώς είναι δυνατόν να γεννήσω. Εγώ λέγει το πώς, δεν θα σου πω το πώς, αλλά θα σου πω μόνο ένα πράγμα, ότι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα, θα έρθει και θα κατοικήσει μέσα σου. Γιατί είσαι η ανωτέρα και καθαρωτέρα απόλυτη κτήση. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο εδώ στον κόσμο τόσο καθαρό όσο ο δικός σου. Γι' αυτό, Πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισε και δύναμη σε πίσω επισκιάσεις. Σε αυτή τη μεγάλη αλήθεια για το πρόσωπο της Παναγίας θα σταθεί ένας υμνοδός της Εκκλησίας μας και θα πει «Ω πανίμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων, εσύ είσαι η μητέρα που γέννησες των πάντων εκείνων που από όλους τους Αγίους είναι ο Αγιότατος». Αν είναι ο Αγιότατος εκείνος, τι πρέπει να είναι εκεί η Παναγία? Βαθιά, βαθιά στους αιώνες προ-Χριστού, γύρω στα 800 χρόνια, προφήτης θα πει ότι Παρθένος θα γεννήσει τον Υιό του Θεού. Αλλά βλέπετε και βλέπουμε όλοι μας ότι όσοι πολεμούν έχουν σκοπιμότητα στη μέση, όσοι πολεμούν το πρόσωπο και της Παναγίας και ταυτόχρονα και του Κυρίου και των Αγίων παράδειγμα. Έχουν, επαναλαμβάνω, σκοπιμότητα. Ούτε άνοιξαν βιβλία για να διαβάσουν και να μάθουν. Θα πω τώρα για την Αγία Γραφή, και η Αγία Γραφή μα την ανοίξουν. Όπως και το διάβολο το λιβάνι και το όνομα του Κυρίου μας. Γιατί, επαναλαμβάνω, τα έργα τα πονηρά δεν αντέχουν στο φως της Αγιοσύνης και της Αγίας Γραφής. Άντεξαν οι γραμματείς και φαρισαίοι στα ουέ του Κυρίου. Ουέ μη γραμματείς και φαρισαίοι. Δεν άντεξαν και πήρα και τον κάρφωσα πάνω στο σταυρό. Εάν αφαιρέσουμε το πρόσωπο της Παναγίας από τη μέση,
είναι σαν να αφαιρούμε από τη γλυκιά μας πίστη, από το γλυκό μας πιστεύω, ολόκληρη τη θεότητα που μας την πρόβαλε ως πρότυπο την Παναγία η Αγία Τριάδα. Την πρόβαλε πρότυπο. Και αν υπάρχει στον κόσμο αυτό ένα πρόσωπο που μέρα νύχτα προσεύχεται για τον κόσμο όλο, με το πρόσωπο της Παναγίας. Από το λογισμό μου, από τη μνήμη μου, περνάει ένα σκηνικό, μια εικόνα, και άλλη εικόνα και άλλη εικόνα θα σας αναφέρω. Κάποιοι πειρατές προσάραξαν στη μονή του βατοπεδίου με σκοπό να ληστέψουν και να σκοτώσουν τους μοναχούς. Ένας μοναχός, δεν θυμάμαι ποιος, ήταν στην εκκλησία μέσα και ακούει τη φωνή της Παναγίας να λέει «Σήμερα είχαν τελειώσει τη λειτουργία, είχαν πάει στα κελιά τους και ένας δεν είχε πάει και προσευχόταν ακόμη μάλλον. Προσευχόταν ακόμη μέσα στην εκκλησία μετά τη θεία λειτουργία. Σήμερα να μην ανοίξετε τις πύλες». Και ο Κύριος λέει, κάνει το χέρι έτσι, τα είδε ζωντανά, για εκεί στο στόμα της Παναγίας και η Παναγία γυρίζει στο πρόσωπο αλλού, όχι για να τις απτύσει. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η φωνή αυτή ήταν σωτήρια, δεν έξανε τις πυρές, δεν ήστευαν νηστές. Αλλά γιατί ήμουν και να μην έρθω στο μεγαλείο εκείνο που έδεσα με τα χέρια μου στο Άγιον Όρος, έχεις πάει βασιλιά, δεν έχεις πάει. Θα σου ευχηθήσω προσοχή να πας, άμα βαστάρει τα πόδια σου. Λοιπόν, κάπου σε μια ρεματιά στο Άγιον Όρος, πίσω από το σεράι, κατεβαίνεις και ακριβώς εκεί που περνάει το νερό, μέσα σε δάσος, στη ρεματιά παραλαμβάνω, υπάρχει ένα κελί. Το κελί του Άξιου Ανεστίου. Έχεις πάει? Έχεις πάει? Μάλιστα. Εκεί, γιατί το αναφέρω εκείνο το πράγμα? Για να δούμε το ανάστημα της Παναγίας. Πώς στέκει μέσα στην Αγία Τριάδα. Εκεί προσευχόταν ένα καλογεροπέδι και απουσίαζε ο ηγούμενος σε μια αγρυπνία στο πρωτάτο, στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους. Και χτυπάει την πόρτα ένας άγγελος, σαν καλόγερος ντυμένος. Ανοίγει το καλογεροπέδι που έκανε και εκείνο το κομποσκήνι του, την αγρυπνία του, στο κελάκι του, και του ζήτησε ο επισκέπτης να προσευχηθούν μαζί. Μπήκε μέσα, προσεύχονταν, και όταν έφτασε ο καλόγερος πάνω στο κελί για να ψάλει στο πρόσωπο της Παναγίας και να πει «Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτους σεραφείμ», δηλαδή εκείνη που είναι πιο τίμια από τα χερουβίμ, τα τάγματα των αγγέλων και τα σεραφείμ, λέει «Στοπ» ο άγγελος. Από εδώ και στο εξής θα συμπληρώσετε σε αυτό τον ύμνο «Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζεται τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παραμόμετον και μητέρα του Θεού ημών». Αυτά τα είπε ο άγγελος, τα άκουγε ο καλόγερος. Λέει «Γράψτα μου για να μην τα ξεχάσω», είπε ο καλόγερος. Ψάγει αγωνίδι, ψάγει αγωνίδι, δεν βρίσκει, του πάει μία πλάκα και στην πλάκα τη λίθινη, τη πέτρινη, με το δάχτυλο χάραξε τον ύμνο. Από τότε, από το 10ο αιώνα και μετά,
ακούει τις εκκλησίες μας, ακούγεται πρώτα του αγγέλου άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίσει τον Θεοτόκο, την εμακάρισε τον Παναμόμητο και μετά τον Δήμο, και μετά ο ανθρώπινος ύμνος. Το μισό είναι αγγελικός ύμνος, που ειδούν οι άγγελοι την Παναγία στον ουρανό, το άλλο μισό είναι φτιαγμένος από ανθρώπινα χέρια, αλλά με φώτιση Θεού και αυτός. Αυτό είναι το πρόσωπο Αγίας. Το σέβονται και το υμνούν όλοι οι άγγελοι στον ουρανό. Στη Ρωσία είναι η πλάκα. Είναι στη Ρωσία η πλάκα. Λοιπόν, και ένα ακόμη, και ένα ακόμη, γιατί είπα πρέπει να δώσω μία ερμηνεία. Τα καθαρά ρούχα θέλουν καθαρά χέρια, για να μην βρωμίσουμε. Το καθαρό ζητάει το καθαρό. Και στα Άγια της πίστεώς μας ισχύει πολύ περισσότερο αυτό που είπα. Καθαρή ψυχή, Αγίους δέχεται. Καθαρή ψυχή, το Θεό δέχεται τον ίδιο. Και παράδειγμα, θα το πω σύντομα, γιατί το ξέρει ο Βασίλης, μπορεί να το ξέρετε κι εσείς. Αλλά όμως που τρέφεται ο άνθρωπος με εκείνα, τρέφει την ψυχή του. Η εικόνα, η λεγόμενη πόρτα Ήτισσα του Αγίου Όρους, που την έριξε η χείρα από το Βυζάντιο για να μην την κάψουνε οι οικονομάχοι, για να μην την κάψουνε, στάτηρη στη θάλασσα, και έφτασε στο Άγιον Όρος μέσα στη θάλασσα και έβλεπαν οι μοναχοί τη φωτεινή στήλη στην εικόνα μέσα στη θάλασσα και πήγαν να την πιάσουν την εικόνα και η εικόνα έφυγε. Τι είπε η Παναγία? Θα έρθει να με πάρει ο ηγούμενος Γαβρίλ, που ήταν ο πιο καθαρός από όλους, ο πιο καθαρός από όλους, και όταν θα πλησιάσει θα κατέβει από την βάρκα να περπατήσει θάλασσα επάνω. Αυτό ζήτησε η Παναγία, να την αγκαλιάσει ο πιο καθαρός. Καθαρούς και καθαρά μαζί αγκαλιάζονται. Μαζί αγκαλιάζονται. Της Αγίης, της εν τη γη αυτού εθαυμάστωσε ο Κύριος. Δηλαδή πιο απλά, σε εκείνους που πάει και κατασκηνώνει ο Κύριος και η αγιοσύνη του Κυρίου είναι οι Άγιοι. Κάνει κατασκήνωση. Τι λέμε? Το Πνεύμα το Άγιο έλθε και σκήνωσε τον ελλημήν. Έλα να μείνεις μέσα μας, εσύ που είσαι Άγιο, να μας αγιάσεις και εμάς. Άρα, έρχομαι από εκεί που ξεκινάω. Δεν αντέχουν οι βρώμικοι στην καθαρότητα της Παναγίας. Ο κλέφτης δεν θέλει να βλέπει φως, γιατί πρέπει να κλέβει μέσα στο σκοτάδι. Πρέπει να κλέβει μέσα στο σκοτάδι, τελείωσε. Μια κοινωνία που σύρεται από εδώ και από εκεί, από τον τύπο, από τη τηλεόραση, από όλο, από τη βρώμικο υπάρχει, αντέχει μέσα στο φως του Ευαγγελίου? Εγώ λέει ημί το φως του κόσμου. Γκρέμισε το φως, πέταξε το, για να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο κάθε παλιάνθρωπος και ο κάθε πατέρας. Δεν γίνεται, δεν αντέχω να επαναλαμβάνω στο φως. Φως ο Πατέρας, φως ο Υιός, φως το Άγιο Πνεύμα, φως η Παναγία, φως η Άγιοι. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ποια σχέση έχει το φως με το σκοτάδι? Ποια σχέση έχει ο Υιός του Θεού με τον διάβολο? Πάντοτε αντίπαλα στέκονται αυτά τα στρατόπεδα. Και κυρίως ο διάβολος με το πρόσωπο του Κυρίου.
Η Παναγία είναι η καθαρότερη από όλη τη κτήση. Από όλη τη κτήση. Επειδή ήταν η καθαρότερη, η Παναγία δέχθηκε το καθαρό Υιό του Θεού. Το πανκάθαρο, το πανάρι, το πανάγιο. Η τεκούσα των πάντων αγιότατων λόγων, αυτή που γέννησε των αγιότατων λόγων, δηλαδή τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Περνάμε μία περίοδο από τις χειρότερες και πάει προς το χειρότερο που έχει δει η ιστορία του κόσμου. Δεν γνωρίζω αν είναι οι ημέρες μας, αν είναι κάποιες άλλες μεταγενέστερες ημέρες που θα συντελεστούν λόγω της απιστίας της αληθικότητας του κόσμου, θα συντελεστούν δεινά στον κόσμο. Και δεν το λέω εγώ προσωπικά, αλλά ακούγοντας το κήρυγμα ενός Αγίου της εποχής μας, που δεν ξέρω αν έχει φύγει από τον κόσμο, από ένα CD που μου έχει δώσει ο Βασιλάκης, εκεί άκουγα το εξής. Εκεί κάτω στην Ανατολή που γίνεται, που πάει να γίνει και το δεύτερο πατατράκ, επαναλαμβάνω, επαναλαμβάνω, αυτή δεν γραμμένη τώρα, αλλά επειδή είναι ο καλύτερος ερμηνευτής αυτός που κάνει το κήρυγμα στην κασέτα μέσα, στο CD μέσα εκείνο, της εποχής μας, ερμηνευτής της Αποκαλύψεως, λέγει ότι εκεί στην Ανατολή, ανάμεσα Εφράτη και Τίγρη κλπ, θα γίνει ο μεγάλος ο πόλεμος, που θα ξεχωριστούν και αέρια, εννοώ, όπως ήρθε από το Ζερομπίλ. Και θα έχει να δει ο κόσμος μεγάλη συμφορά. Μην νομίσουμε ότι αυτοί που θα πράξουν αυτό το μεγάλο κακό είναι αυτοί και μοναδικά αυτοί οι αίτοι. Το κακό αποτρέπεται και το κακό έρχεται. Το κακό έρχεται άμα το κάνεις και αποτρέπεται με το διώχνεις. Λέγει, Κύριε, εάν υπάρχουν 40 άτομα, θα τα καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα, που να είναι ενάρετα. Όχι, λέει ο Κύριος. Αν υπάρχουν 20, αν υπάρχουν 10, και έφτασε νομίζω τα ζευγάρια μετρημένα, όχι, Σόδομα και Γόμορα, ήταν ολόκληρο. Ναι. Στον ένα. Και είχε μείνει μόνο ένας. Αν ήσαν παραπάνω, θα είχε αποτραπεί το κακό. Επειδή είχε φθαρεί όλος ο κόσμος, γι' αυτό το κακό δεν απετράπει, αλλά συνετελέστη. Τώρα λοιπόν και εμείς, επειδή, όταν λέω εμείς, δεν είμαστε έξω από την κοινωνία, επειδή ζούμε και ανεχόμαστε και δεν διαμαρτυρόμαστε καθόλου για ό,τι βλέπουμε και ακούμε, αλλά τα δεχόμαστε χωρίς καμία απολύτως αντίρρηση, χωρίς κανένα αντίλογο, γιατί ντρεπόμαστε, ενώ θα έπρεπε να έχουμε κάποια ομολογία επάνω μας. Θα λέμε, Χριστέ μου σ' αγαπάμε, Χριστέ μου σε λατρεύουμε, δώσε μας τη δύναμη εκείνη που είχαν και κάποιοι άλλες γενναίες,
Και όχι μόνο αντιστέκονται αλλά και θυσιάζονταν. Και εμείς να συγκηρύξουμε και να συμφωνάξουμε τουλάχιστον στον τόπο μας, αν όχι στα πέρα της Εκουμένης. Το κακό, επαναλαμβάνω, αποτρέπεται όταν βάζουμε και γόνατα κάτω. Το κακό έρχεται όταν εμείς είμαστε ήδη ξεχαρβαλωμένοι. Έρχεται να καθαρίσει τη σκουριά για να μην το καθαρό, ποιο είναι αυτό, όπως έμεινε ο Λότ, όπως έμεινε ο Νόε, από τον κατακλυσμό. Η ιστορία δεν είναι μόνο η γραφή που το λέει, η ιστορία διδάσκει. Ανέβηκαν και κατέβηκαν αυτοκρατορίες που δεν υπάρχουν σήμερα. Και όταν ανέβηκαν και κατέβηκαν, μαζί που ανέβηκαν, ανέβηκε και το κακό. Βούλιαξε και το κακό μαζί. Για να μην μένει το κακό αιώνιο. Και ο κακός μαζί με το κακό. Η γλυκιά μας μάνα, η γλυκιά μας μάνα είναι μία. Αυτή που έφερε στον κόσμο εκείνον που είχε ένα όνομα που στους αιώνας των αιώνων θα σώσει. Το όνομα του Σωτήρα. Ξέρετε ότι αναφέρει η ιστορία η αρχαία ότι περιμένανε τον Σωτήρα εκείνοι που θα τους σώσει ή τότε οι αρχαίοι και έδιναν στους αυτοκράτορες το όνομα, την ονομασία εκτός από το όνομά του, δίπλα και το όνομα Σωτήρου. Παραδείγματος χάρη, σε έναν άρχοντα της Ανατολής, Πτολεμαίος ο Σωτήρου, του βάζει δίπλα. Τον περιμένανε να σώσει. Και του βάζει Πτολεμαίος Σωτήρου. Περιμένανε και ήρθα έκτοτε, από τότε και μετά, δεν ακούστηκε ποτέ να μπει δίπλα σε όνομα αυτοκράτορα κάποιο άλλο, το όνομα Σωτήρου. Τερμάτισε. Καθώς επίσης και το όνομα Ιησούς. Έχετε ακούσει ποτέ Ιησού όνομα? Πριν πρόγραμμα δεν υπήρχε. Ιησούς του Ναβί. Μετά Χριστό, τέρμα το όνομα Ιησούς. Γιατί ο Υιός του Θεού το είχε και εκεί τελείωσε πια, αφού ήρθε ο Σωτήρας, τελείωσε πια η αναμονή του Ιησού ως Σωτήρος. Και ο άγγελος που ήρθε είπε, αυτός που θα γεννηθεί είναι, θα ονομαστεί Ιησούς και θα είναι σωτήρ του κόσμου. Και τελείωσε από εκεί. Μήπως έχουμε ξαναδεί ποτέ εκτέλεση διασταυρού μετά τη Σταύρωση του Κυρίου? Καθαγιάστηκε ο Σταυρός. Έγινε σύμβολο αγιασμού. Η ιστορία δεν έγινε μαρτυρήσει μετά. Καμία Σταύρωση. Καμία πολύ Σταύρωση. Τερμάτισε σαν εκτελεστικό όργανο. Έγινε όργανο αγιοσύνης. Άλλωστε είναι και σύμβολο που το τρέπει και ο διάβολος. Τρία λέει, είπε ο διάβολος φοβάμαι, τρία πράγματα. Ένα, το σταυρό που φοράτε. Δύο, είναι η Θεία Ευχαριστία. Τώρα μου διαφεύγει ένα ακόμα, είναι. Ακόμα ένα είναι. Μου διαφεύγει και το τρίτο. Τρία πράγματα. Η Εκκλησία μας, και τελειώνω, την Παναγία την έχει πάντοτε σαν το δεύτερο τιμόμενο πρόσωπο μέσα στην Εκκλησία. Πρώτα είναι ο Χριστός δεξιά, σαν εικόνισμα, και αριστερά είναι η Παναγία. Είναι το δεύτερο τιμόμενο πρόσωπο μετά τον Κύριο, άλλωστε αυτό το δεύτερο μετά την Αγία Τριάδα. Λένε οι πατέρες του Άγιον Όρος και εκεί πάλι έχει στην Ιβύρο την ημέρα της Παναγίας κουνιέται η καντήλα. Αν κινηθεί άλλη ημέρα τάκτος, τότε που έγινε ο σεισμός ο μεγάλος στη Θεσσαλονίκη και έκανε ζημιές,
Εκκινήθηκε ατάκτωση καντήλα της Παναγίας. Όχι της Παναγίας, είναι του ναού ολόκληρου, αλλά και τιμά την Παναγία. Και έγινε ο μεγάλος σπα... Αν κινείται, λέει, κανονικά χέρι η Παναγία. Η Παναγία είναι η διαρκώς δεωμένη, δεωμένη, δηλαδή το πρόσωπο στον ουρανό επάνω που παρακαλεί συνεχώς στο Θεό, μη κράτησε ακόμα λίγο τον κόσμο στη ζωή, μη, λέει στον πατέρα, μη στον υιό της. Χάρις στην ευλογημένη παρέμβαση και δέηση της Παναγίας, στέκει η κτήση ολόκληρη στο ποδάρι. Έως πότε υπάρχουν και όρια, που τα όρια έχουν και το τέλος τους. Έχει και η ιστορία και οι γραφές να μας μαρτυρήσουν για πράγματα. Και ευχόμαστε να μας ελεεί η Παναγία και να μας φωτίζει πάντοτε, γιατί μας περιμένει αυτό που λέμε στο σύμβολο της πίστεως. Προσδοκώ! Περιμένουμε την Ανάσταση των νεκρών, να πάμε σαν αστημένους. Και όσοι πεθαμένους, ας είναι ευλογημένο το όνομά της. Αμήν. Μπορείτε να πείτε κάτι. Εγώ βλέπω ο Κώστας να πάει λιγοστεύω. Πού? Η πίστη μου. Στην πίστη μας. Περνά στην Εκκλησία και τρέπει στο γάσο σταυρό σου. Μέσα στο λεωφορείο πάω για Αθήνα, γεμάτο λεωφορείο, δύο άτομα, το πολύ τρεις να κάνουν σταυρό τους στην Εκκλησία απ' έξω. Μα κάνε και δύο. Βλέπω τα αυτοκίνητα εδώ στο Κοροπή και τσιρικάκια μέσα στην κούρσα και μοιράζουν τα βιβλία αυτά για κουβάδες. Γεμίσα. Πιτσιρίκια, γέμισε το τόπο. Αυτοί πληθώνουν και εμείς λιγοστεύουν. Μήπως ξέρεις αυτά πιτσιρίκια τι ήταν. Ορθόδοξοι χριστιανοί ήταν. Αλλά ποτέ δεν βρέθηκε να ανοίξουν βιβλία. Βρέθηκαν αυτοί, τους πήραν και τελείωσαν μέσα. Θα είναι και γονείς, μαθαίνει τα παιδιά και προχωράει η δουλειά. Καλά, θα είναι παιδιά. Όπου είχε όλοι αυτοί οι εγκληματίες που κάνουν αυτά εκεί, λόγω συμφερόντων. Είναι παιδιά. Τι είναι? Είναι παιδιά ή δεν έχουν μυαλό. Χειρότερο. Άρπαξ και το μυαλό το άρπαξε ο διάβολος, δεν δουλεύει ούτε λογικά. Σωστό. Ούτε λογικά δεν δουλεύει. Σωστό. Δεν δουλεύει. Παράδειγμα, σε μια στιγμή οργής πόσο δουλεύει το μυαλό μας. Εκεί είναι παρμένο από μια μοροφιλοδοξία, το μυαλό αρπαγμένο, για να ανέβει εκεί και θα κάνει τα πάντα αρκεί να κάθεσαι που είναι, στη δόξα ακόμα, η δόξα είναι επίγεια, για να άλλωστε και εκείνος δούλος είναι. Κανά αυτοί δεν παίρνουν χαμπάρι. Δεν βρεθήκαν και 10 άνθρωποι να τους πούνε ότι αυτά που κάνετε ακύματα δεν είναι σωστά. Βρίσκονται στον κόσμο αυτοί που ζητάει ο Θεός οι 10 καλοί και κρατάνε τον κοσμάκι. Τα παραπέρα δεν μας έφερε για αυτούς. Αλλά όλοι τους αυτοί. Είναι ο εγωισμός και τα συμφέροντα. Εσύ θέλω να πω κάτι. Κάτσε να τελειώσω. Όχι, γιατί αυτό είναι εκτός θέματος. Είναι όμως ένα παράδειγμα το οποίο... Είναι εκτός θέματος. Να σου πω κάτι. Εδώ... Ποφελή. Ένα παράδειγμα θέμα που ποφελή. Πόσο εμείς μπορούμε να συμβάλλουμε στο να αποτραπεί ένα κακό, στο να μην γίνει ένα κακό. Τι να πω. Πού με αμπίσαι ως αυτούς κύριους, τους εγκληματίες. Δεν αμπίσαι, αλλά λέει μπορείς και εσύ, μπορώ και εγώ να ανώσουμε τις προσευχές μας, αν το καταλαβαίνουμε, ώστε το κακό να μείνει στα χέρια τους και να πάει παραπέρα. Είναι θέμα καθαρότητας. Θέμα καθαρότητας. Λοιπόν, καλά, η μία πλευρά είναι αυτή που λες. Δεν υπάρχει άλλη πλευρά. Αλλά να που υπάρχει και άλλη. Λευρά η οποία δεν πιστικάν. Λένε για τρομοκρατίες και απ' την άλλη είναι τα συμφέροντά τους. Μπορώ να πω. Και τραβάνε εκατομμύρια κόσμο. Εγώ τώρα θέλω να σου πω κάτι.
το ότι υπάρχει το κακό και το κορονοϊό πολύ το ξέρουμε. Εντελώς θεληματικά και θα έλεγα τη λέξη ολόστραβη οδηγούν μαζί τους ένα σωρό κόσμο. Καμία σχέση δεν έχει αυτό. Σημασία έχει, επαναλαμβάνω και άλλη μια φορά, κάποιοι πρέπει να είναι φως. Εντάξει, υπάρχουν και φως. Κάποιοι πρέπει να είναι φως. Όχι, τους βάλαμε σαν ένα εκεί. Αλλά είναι στην παιδό. Δεν ζει ο Κύριος. Είδες τι είπε. Αυτοί γιατί πληθαίνουν. Δεν ζει ο Κύριος. Και εμείς μειώνουμε. Να σου απαντήσω αμέσως. Ναι. 2.000 χρόνια τώρα ο Κύριος είπε, το δικό μου ποίμιο θα είναι λιγοστό. Θα είναι το μικρό θα είναι. Από εκεί πέρα αγωνίσου. Αγωνίσου. Να κάνουμε λύση, να δώσουμε το τέλος σήμερα και ξανά από Οκτώβριο. Άγιος ο Θεός, 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 Δόξα Πατρί, Πάτρι μόνο της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, φερθέντε την ασυλία σου και ηγείτε το όνομά σου, όσο στον ουρανό και τη γη, τον άρτο ημών των επιούσεων, δώσε εμείς σήμερα, γράφει σημείο τα θελήματα ημών, όσο και εμείς αφήνε τη σοφία τη ημών, και μη είσαι ενέργεια τη ημά που καθόλου, αλλά είσαι ημά σα αποκλείω. Δι' αυτό, Χριστό ανέστη την ευρώ, τον άρτο θάνατο πατήσε και σε δύο μα εξωτερικά. Επιτρέψτε μου τώρα να πάμε να φύγουμε και για να πάω στον Ιωαννάη. Σε λάγη ευχαριστούμε πολύ, θα σε θέλω να πεις. Χαιρετούμε.